Γεια σας, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και στην κουζίνα μου. Είμαι η Αναστασία Ποθητού, είμαι σύμβουλος για την Cooking Ελλάς και το Thermomix και σήμερα θα δείξουμε μια πάρα πολύ ωραία και μπορώ να την πω και μαμαδίστικη συνταγή για γλυκό που είναι η δούκισα ή αλλιώς κορμός, έτσι όπως το ξέραμε εμείς. Μέσα στο μηχάνημά μου έχω περασμένη τη συνταγή εδώ. Μισό λεπτό γιατί την επεξεργαζόμουν. Λοιπόν, είναι εδώ στις τελευταίες συνταγές, μέσα στο μενού και είναι μέσα, αν μπορείτε να δείτε, στην οθόνη. Εδώ λοιπόν μου ζητάει όλα τα υλικά που θα χρειαστώ και μετά με πάει βήμα-βήμα. Αρχίστε το μαγείρεμα. Μου λέει καταρχάς να ανακαλύψω μία μακρόστενη φόρμα του κέικ για να βάλω μέσα εκεί το κορμό, τη δούκισα. Οπότε αυτό θα κάνουμε αμέσως. Έχω λοιπόν βάλει μία φόρμα έτσι μακρόστενη και έχω βάλει το αντικολλητικό χαρτί μέσα και το έχω έτοιμο. Σαν πρώτη φάση όμως θα ήθελα να σας δείξω ένα μυστικό για τα αυγά που βάζουμε μέσα στα γλυκά μας, τα οποία χρειάζονται παστερίωση, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς. Οπότε τι θα κάνω, μου το έχει και σαν συμβουλή εδώ από κάτω, στη συνταγή, θα βάλω μέσα τα αυγά και τους κρόκους που μου ζητάει η συνταγή και θα τα παστεριώσω. Έχω λοιπόν μέσα εδώ τρεις κρόκους και δύο ολόκληρα αυγά, θα τα ρίξω μέσα στο κάδο. Θα το κλείσω και θα ρυθμίσω 5 λεπτά στους 70 βαθμούς στην ταχύτητα 2. Έτσι είμαι σίγουρη ότι τα αυγά μου είναι παστεριωμένα και δεν διατρέχω κίνδυνο σαλμονέλας όταν θα το βάλω ομό μέσα στο γλυκό μου. Οπότε 5 λεπτάκια παστεριώνω τα αυγουλάκια μου. Λοιπόν, και αφού παστεριωθήκαν τα αυγουλάκια μου, τα αδειάζω πίσω στο μπολάκι και τα αφήνω στην άκρη για να τα χρειαστώ αργότερα. Εδώ τώρα μου ζητάει μέσα να ρίξω 300 γραμμάρια μπισκότα φτιμπέρ, αυτά εδώ, τα ξέρετε όλοι αυτά τα μπισκότα, θα τα ρίξω μέσα. Είναι ζυγισμένα και ζυγίζει το μηχάνημά μου. Μου ζητάει να τοποθετήσω τη μεζούρα. 4 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 5. Τώρα, αυτά τα μπισκότα θα τα μεταφέρω σε ένα βαθύ σκεύος, εδώ. Και θα το αφήσω στην άκρη. Επόμενο. Τώρα μου ζητάει να ραντίσω τα μπισκοτάκια με 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Τώρα αν εσείς θέλετε να βάλετε λικέρ, βάλτε λικέρ. Κάνω και σαρδάμ. Λοιπόν, ραντίζω εγώ τα μπισκοτάκια μου. Ανακατεύω και με τη σπατουλίτσα μου. Και αφήνω στην άκρη.
Μου ζητάει τώρα μέσα εδώ να βάλω 440 γραμμάρια βούτυρο ανάλετο, φρέσκο βούτυρο, το φέρνω. Πάω στο ψυγείο, μηδενίζω και ζυγίζω, τα έχω ζυγισμένο, αλλά θα το ξαναζυγίσουμε. Λοιπόν, έβαλα το βουτυράκι. Μου ζητάει 80 γραμμάρια νερό. Λίγο ακόμα. Ακριβώς. 120 γραμμάρια ζάχαρη. Την έχω εδώ. Και να βάλω τη μεζούρα. Επόμενο. 5 λεπτά, 70 βαθμούς, ταχύτητα 2. Τώρα θα μου ζεστάνει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Μέχρι να μου ζεστάνει το βούτυρο με τη ζάχαρη, να σας πω ότι η προσφορά του μήνα Ιουνίου είναι η τελευταία φορά που βρίσκεται το Thermomix σε αυτή την τιμή, καθότι από 1η Ιουλίου, δυστυχώς όπως όλα, ανεβαίνει η τιμή του. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο ανεβαίνει, θα το μάθουμε τέλος Ιουνίου. Και έρχεται μαζί δώρο με ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το Άρωμα Ελλάδας, που έχει όλες τις μαμαδίστικες συνταγές μέσα. Οπότε προλαβαίνετε μέχρι και τις 30 Ιουνίου να αποκτήσετε με 3 τρόπους το δικό σας Thermomix, είτε μετρητής, είτε με την χρήση πιστωτικής κάρτας με 12 άτοπες δόσεις, είτε με πάγια τραπεζική εντολή, πάλι μέχρι 12 δόσεις, και ό,τι απορία έχετε μου γράφετε από κάτω ή μου στέλνετε μήνυμα και το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία τώρα να το αποκτήσετε πριν ανέβει η τιμή του. Είναι ένα εργαλείο μέσα στη κουζίνα σας, ανεκτίμητο. Όσοι το έχουν αποκτήσει, το έχουν ερωτευτεί και όσοι το έχετε, ξέρετε πολύ καλά την αξία του. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτόν τον Ιούνιο να το αποκτήσετε, το κάνετε δικό σας, να φτιάχνετε ωραία παγωτά, γλυκά και τα φαγητά σας βεβαίως. Και ας περιμένουμε 3 λεπτάκια μείνανε για να μας ζεστάνει το βουτυράκι. Έτοιμο και το βουτυράκι με τη ζάχαρη. Επόμενο. Τώρα μου ζητάει 300 γραμμάρια κακάο σε σκόνη ή σοκολάτα ρόφημα σε σκόνη. Εγώ θα βάλω κακάο πολύ καλής ποιότητας. Έχει διαφορά το κακάο από μάρκα σε μάρκα, να ξέρετε, οπότε διαλέγουμε μια πολύ καλή μάρκα. Βάζω μέσα το κακάο μου. Γέμισε και κακάο εδώ. Μου ζητάει να βάλω τη μεζούρα. Ένα λεπτό στην ταχύτητα 5. Θα το αφρατέψει. Ωραία, το επόμενο. Τώρα μου ζητάει να βάλω μέσα τους 3 κρόκους και τα 2 αυγά, αυτά που παστεριώσαμε πριν. Ας κατεβάσω και τα τυχώματα. Μία κουταλιά της σούπας σπιτική ζάχαρη βανίλιας. Αν δεν έχετε δική σας ζάχαρη βανίλιας, θα πάρετε έτοιμη.
Α, και εγώ πρέπει να φτιάξω πάλι, γιατί μου τελειώνει. Πώς τη φτιάχνω, υπάρχει συνταγούλα. Βάζετε ένα λοβό βανίλιας μαζί με τη ζάχαρη και το φτιάχνετε. Βάζουμε λοιπόν την μεζούρα μας επάνω το καπάκι μας. 2 λεπτά, ταχύτητα 5. Να κατέβει για 2 λεπτά λοιπόν, ταχύτητα 5. Τελείωσε. Τώρα μου ζητάει να προσθέσω το μείγμα στο δοχείο με τα μπισκότα και να ανακατέψω με τη σπάτουλα. Ας πάω και εκεί το μηχάνημά μου. Αυτό είναι το μείγμα. Φαίνεται καθόλου. Τώρα φαίνεται, το βλέπετε. Και ό,τι έχει μείνει εδώ. Στη συνέχεια μεταφέρετε το μείγμα μέσα στη φόρμα, καλύψτε με ελαστική μεμβράνη και βάλτε στην κατάψυξη. Α, ξεχάσαμε να βάλουμε τα μπισκότα τα υπόλοιπα. Στο μεταξύ, πρόσθεσα άλλα 300 γραμμάρια μπισκότα που είχα σπασμένα με το χέρι, που ξέχασα να τα προσθέσω στην αρχή, και ανακατεύω με τη σπάτουλά μου το μείγμα με τα μπισκότα, να ανακατευτεί καλά, για να το βάλω στη μακρόστενη φόρμα. Λοιπόν, εγώ έστρωσα μέσα εδώ, έβαλα και τα υπόλοιπα 300 γραμμάρια σπασμένα με το χέρι μπισκότα που είχα κάνει. Έφτιαξα 2 τέτοιες φόρμες, είναι ανάλογα την φόρμα που έχετε, έφτιαξα 2 τέτοιες φόρμες μακρόστενες, οι οποίες θα μπουν ή 5 ώρες στην κατάψυξη ή μέχρι την επόμενη μέρα στο ψυγείο. Τώρα εγώ είτε θα τις κάνω από πάνω με το χαρτάκι και θα τις κλείσω, είτε θα τις κάνω με σελοφάν, αλλά αφού φτάνει το χαρτάκι θα το βάλω το χαρτάκι και θα τις βάλω στην κατάψυξη. Στο μεταξύ θα φτιάξω την γκανάζ, η οποία όταν θα κρυώσει, θα παγώσει το γλυκό μου, θα περιχύσω με τη σοκολάτα αυτή, οπότε θα την έχω έτοιμη, θα τη βάλω στο ψυγείο και θα τη ρίξω μετά. Μου ζητάει λοιπόν εδώ 225 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα κουβερτούρα. Θα σας πω τώρα ένα κόλπο που κάνω εγώ όταν η συνταγή μου ζητάει κουβερτούρα. Έχω πάρει σοκολάτα σε σταγόνες, έτσι ώστε να μην κάθομαι να κόβω κομματάκια-κομματάκια την σοκολάτα και να λιώνει και πιο εύκολα. Και να σου πω και την αλήθεια, μου στήκε πιο οικονομικά νομίζω. Οπότε μου ζητάει 225 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα. Βάζω τη μεζούρα. 10 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 8, βέβαια είναι όταν έχει σοκολάτα ολόκληρη. Πάλι την έτριψε, απλά όταν έχετε σοκολάτα ολόκληρη είναι πιο εύκολο να κοπεί. Λοιπόν, μου την έκοψε και αυτή εδώ. Και τώρα μου ζητάει 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Οπότε, βάζω και την κρέμα γάλακτος. Επόμενο, μου ζητάει το καπάκι. 5 λεπτά στους 70 βαθμούς, στη ταχύτητα 2.
θα μου λιώσει τη σοκολάτα με, το, με την κρέμα γάλακτος και θα μου την κάνει μια ωραία γκανάζ. Λοιπόν, τελείωσε και η επικάλυψη της σοκολάτας. Θα το φέρω λίγο πιο κοντά να το δείτε. Αυτό είναι το γλυκάκι μας, η δούκισσα ή αλλιώς κορμός. Διατηρείτε στο ψυγείο βεβαίως. Να μην ξεχάσω να σας πω ξανά για την προσφορά του μήνα, που είναι το άρωμα Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο και επίσης ότι είναι ο τελευταίος μήνας που μπορείτε να βρείτε το Thermomix στην τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από 1η Ιουλίου αυξάνεται, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο ακόμα, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για να το αποκτήσετε τώρα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά!